γαλλο-αλγερινή ταινία «Ne nous racontez plus d'histoire», δηλαδή «Μη μας λέτε πια ιστορίες», βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και στο Φόρουμ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στη Γενέβη. Πρόκειται για ένα δημιουργικό ντοκιμαντέρ σε συνσκηνοθεσία ενός γαλλο-αλγερινού ζευγαριού. Η Καρόλ είναι η κόρη Γάλλων απίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αλγερία μετά την ανεξαρτησία. Ο Φερχάτ είναι Βέρβερος από μια οικογένεια Αλγερινών μαχητών της ανεξαρτησίας. Μεγαλώσαμε εγώ στη Γαλλία και ο Φερχάτ στην Αλγερία, όπου υπάρχουν πολύ διαφορετικές συζητήσεις στο σχολείο και στο δημόσιο χώρο. Στην πραγματικότητα, ο στόχος της ταινίας είναι να αμφισβητήσει και να αποδομήσει όλα όσα μάθαμε κατά την παιδική μας ηλικία και όταν μεγαλώσαμε για να φτιάξουμε κάτι άλλο, να γνωρίσουμε αυτούς τους μάρτυρες, να ανακαλύψουμε μέρη και νέες αναμνήσεις. Πριν από 60 χρόνια, στις 18 Μαρτίου του 1962, οι συμφωνίες του Εβιάν έβαλαν τέλος στον πόλεμο της Αλγερίας, ο οποίος δεν αποκαλούνταν έτσι από τη γαλλική πλευρά, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Για την Αλγερία ήταν πόλεμος για την ανεξαρτησία. Στο ψέμα ή τη σιωπή υπάρχει πάντα η μέρα που η αλήθεια αναδύεται στην πραγματικότητα. Αυτό νιώσαμε, είτε από την πλευρά της Αλγερίας είτε από τη γαλλική πλευρά. Και σήμερα με τις προβληματικές που υπάρχουν, είτε είναι πολιτικές είτε είναι κοινωνικές, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να γνωρίζουμε πραγματικά το παρελθόν, να γνωρίζουμε την ιστορία και να μιλάμε για το παρελθόν με αλήθεια. Η ταινία είναι ένα σπάνιο παράδειγμα διαλόγου μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου, μακριά από τον επίσημο πολιτικό διάλογο. Ένα ταξίδι επιστροφής μεταξύ Γαλλίας και Αλγερίας που επιτρέπει τις αλήθειες του άλλου και απαλύνει τις δυσαρέσκειες για ένα καλύτερο κοινό μέλλον.